Κοντά μας έχουμε τη Θεοδώρα, την αδερφή του Σπύρου του Μαρτίκα. Ένας άνθρωπος που τον ξέρει καλύτερα από τον καθένα και σίγουρα αν μπορεί να μας δει η Θεοδώρα και να μας ακούσει, μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Το σχόλιο σου είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή με αυτά τα οποία συμβαίνουν, ειδικά με επίκεντρο τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ, Θεοδώρα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Σε βλέπουμε και ζωντανά. Σας ακούμε και χαιρόμαστε. Ναι, ναι. Πρώτη φορά για μένα, ιδιαίτερη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σε είδαμε και χθες το επεισόδιο που έστειλες. Ξέρουμε βέβαια, και... έτσι το βίντεο, ναι. Τη φωτογραφία και σχολεία σας. Γενικά ξέρουμε ότι δεν σ' αρέσει να βγαίνεις τόσο πολύ και να εκτίθεσαι. Και το εκτιμάμε που είσαι κοντά μας. Ναι, σαφώς. Είναι κάτι που το χρωστούσα στη Μάρτζη αρχικά. Δεν είχες να δεν χρωστάς τίποτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας, γιατί είναι σημαντικό το σχολείο σου. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω, γιατί αρχικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν βλέπω τα παιδιά να μαλώνουν μεταξύ τους, όπως με είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ και τότε που, όπως είπε και ο Ποσειδώνας, έλεγε η Ασημίνα τον αδερφό μου Καραγκιόζη. Και γενικά όταν ξεφεύγει η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Ο Τάκης, ας πούμε, όταν ήταν στην ομάδα του, δεν είχαν καταλάβει τόσο πολύ, μάλλον δεν είχαν... πώς να το πω, δεν είχαν, ας πούμε, καταλάβει πολύ τον έντονο χαρακτήρα του και δεν τον είχαν αποδεχτεί. Και έτσι λοιπόν τον κοντράρανε και ο Τάκης ερχόταν σε αυτή την έκρηξη κάθε φορά. Πηγαίνοντας στην ομάδα του Σπύρου και τον πλέ τέλος πάντων, ο Σπύρος, επειδή είναι ένας άνθρωπος που θέλει να έχει ηρεμία και ισορροπία, προσπάθησε να καταλάβει τον Τάκη και γι' αυτό ισορρόπησαν και σταμάτησαν οι καυγάδες μεταξύ τους. Τώρα ο Εμμανουήλ... Θοδώρα, σταμάτησαν, γιατί όντως πραγματικά κατάλαβε ο Σπύρος τον Τάκη ή γιατί... ο στόχος, ο κοινός, ναι, να βγάλουμε εκτός τον Κωνσταντίνο. Ακριβώς. Που μας έχει νευριάσει, μας έχει βγάλει εκτός αυτού, μας έκανε να έρθουμε κοντά, παραμερίζοντας τη δική μας κόντρα, την προσωπική, ας πούμε, αν υπάρχει. Και αν ξέρει πώς θα ξεκινήσει. Θεωρώ ότι για να μπορείς να επιβιώσεις σε μια τόση δύσκολη κατάσταση, όπως είναι η παραλία, η άσχημη διαβίωση που έχουν εκεί, το χειρότερο πράγμα που θες είναι να μαλώνεις συνέχεια με τον άλλον που είναι μαζί σου. Οπότε για να περνάνε και καλά, γιατί το βασικό συστατικό του να αντέξουν είναι να περνάνε και καλά. Συμβίωση. Βέβαια. Η συμβίωση. Οπότε λοιπόν νομίζω... Ακριβώς. Ο κοινός αντίπαλος σας συσπυρώνει. Σαφώς. Και αν φύγει λοιπόν, ο Εμμανουήλ, αφού... θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί και χθες είδαμε λίγο έλλειψη ο Εμμανουήλ και ξεκίνησαν πάλι να τσακώνονται στον πάγκο. Δηλαδή, το ξέρετε τι γίνεται με τον Εμμανουήλ. Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος έξυπνος, όπως πιστεύω ότι είναι ο Εμμανουήλ, πολύ έξυπνος, όταν έχει δει το παιχνίδι ήδη 3 μήνες, μπαίνοντας μέσα θα έπρεπε να ξέρει το χαρακτήρα του καθενός. Άρα αυτό, λοιπόν, όμως, θα έπρεπε μπαίνοντας μέσα να ξέρει ότι ο Τάκης είναι οξύθυμος. Ότι ο Σπύρος, όπως λέει αυτός, βγάζει λόγους και ότι αν πει κάτι θα τον παρακινήσει να μιλήσει λίγο πιο έντονα. Οπότε ξέρεις τι σε περιμένει. Ότι μπαίνει λοιπόν σε μια παραλία. Ότι μπαίνει λίγο πιο υποψιασμένος, εννοείς Θεοδώρα, και έχεις δίκιο. Όμως υπάρχει ένα θέμα, γιατί εγώ προσωπικά, όπως ξέρεις, αν παρακολουθείς την εκπομπή, έχω υποστηρίξει στεναρά το Μαρτίκα, που του την έπεφταν και οι δύο ομάδες ταυτόχρονα. Ένα σκεπτόμενος λοιπόν άνθρωπος σαν τον Μαρτίκα, πώς είναι δυνατόν. Σπύρο. Σαν τον Σπύρο, ναι, βέβαια. Πώς είναι δυνατόν να λέει βαριές κουβέντες όπως ανηθικότητα. Εμένα εκεί, και θα του το πω και όταν θα είναι εδώ ο Σπύρος, όχι μόνο με έχασε σαν οπαδό του ο Σπύρος, πραγματικά με κλώνησε. Ενώ μου έκανε εντύπωση να λέει τέτοια κουβέντα. Έχει δεχτεί τέτοιο υβρεολόγιο που δεν είναι δυνατόν να λέει. Ξέρει τη βαρύτητα τη λέξη ανηθικότητα. Οι υπόλοιποι την τζαμπουνάνε χωρίς να καταλαβαίνουν ακριβώς τι είναι και φαίνεται. Λοιπόν, ο Σπύρος ξέρει πολύ ακριβώς την ετυμολογία της κάθε λέξης. Που σημαίνει ότι, για να τον πει ανήθικο, σημαίνει ότι κάτι είπε που μπορεί να μην το κατέγραψε η κάμερα ή μπορεί να μην... Να έχει συμβεί κάτι. Να έχει συμβεί κάτι. Άρα λοιπόν, για να τον είπε ο Σπύρος ανήθικο, κάτι έχει συμβεί. Θα μας το πει όταν βγει. Okay, αν είναι γι' αυτό κάτι που δεν το έχουμε δει. Ας κρατάμε μικρό καλάθι. Φαίνεσαι πεπισμένη γι' αυτό, βέβαιη για αυτό το οποίο λες και μας περιγράφεις, χωρίς να το έχουμε δει. Φαντάζομαι αυτό συμβαίνει γιατί ξέρεις πολύ καλά το Σπύρο. Είναι ανήθικο, θεωρώ ότι είναι ανήθικο, ναι, το ότι μπαίνεις μέσα, γιατί εγώ από τον Εμμανουήλ έχω ακούσει, ήρθα εδώ να αποδείξω πόσο ψεύτες είστε.
Ήρθα εδώ για να, να δείξω την αλήθεια. Για να σας... Καλά, αυτά τα έχει πει μετά από επιθέσεις όμως, Θεοδώρα. Δεν μπήκε μέσα και έκανε αυτή την τοποθέτηση. Ίσα-ίσα που μπήκε πολύ χαρούμενος. Είναι η απάντησή του. Γενικά μπήκε με πολύ χαρά μέσα, όπως είδες, και ωραία διάθεση. Ακριβώς αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι. Όταν είσαι καλεσμένος σε ένα σπίτι και πας λοιπόν, δεν γιατί μετά από τρεις μήνες οι άλλοι, το πήγαινε να μείνει. Είναι και αυτός έλεγχος. Δεν είναι όμως... Ο Σπύρος είπε ότι σε φιλοξενούμε εδώ. Δεν τον φιλοξενεί, είναι εξισόρις. Επιλεγμένος συμμετέχουν από την εκπομπή. Έτσι και είναι. Έτσι και είναι. Καλός ή κακός όμως, όταν είσαι σε ένα σπίτι τρεις μήνες νωρίτερα από κάποιον άλλον, και ξέρεις πώς είναι η διαβίωση μέσα σε αυτό το σπίτι και έρχεται κάποιος καινούριος για να μείνει, ακόμα και συγκάτοικος να είναι, θα πρέπει να ακολουθήσει τους κανόνες του σπιτιού. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Ναι, προφανώς, αλλά... Ο Εμμανουήλ ακολούθησε τους κανόνες του σπιτιού. Τον βοήθησαν όμως να μπει στο κλίμα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν έγινε. Αυτό δεν το ξέρουμε. Θα το μάθουμε. Μήπως ένιωσα και αυτή μια πολύ μικρή απειλή που μπήκε ένας παίκτης μέσα που ήταν έτσι λίγο χαρούμενος. Ξεκούραστος, χαλαρός. Τράβηξε τα φώτα. Και όχι μόνο αυτό, έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Δίνεται η εντύπωση ότι ήταν ευκαιρία για να τα βρούνε μεταξύ τους, να συνασπιστούν απέναντι σε έναν. Δηλαδή είναι αυτό που λένε η συγκολητική ουσία. Και βέβαια ο Σπύρος, για να είμαστε αντικειμενικοί, έπαψε να είναι στο επίκεντρο. Ήταν πάντα. Ο αδύναμος κρίκος, ο άνθρωπος που ψήφιζαν. Θέλω να ρωτήσω κάτι για το Σπύρο, Θοδώρα. Θέλω να μου πεις λίγο, από την πρώτη μέρα που μπήκε στο Survivor, γιατί ήτανε, η αλήθεια είναι ότι είχε ξεχωρίσει ο Σπύρος από την πρώτη μέρα που βγήκε, ήθελε να βγει και στον τάκο, να θυμίσω, μέχρι σήμερα, θέλω να μου πεις πώς τον βλέπεις. Πιστεύεις ότι είναι λίγο υπερβολικό σε αυτά που λέει? Πιστεύεις ότι κάτι έχει συμβεί όντως που δεν έχουμε δει και γι' αυτό είναι έτσι? Και είναι όντως έτσι, αν μιλάει. Ποια είναι η άποψή σου, πώς είναι ο Σπύρος? Ναι. Ο Σπύρος ζει την κάθε στιγμή, τη στιγμή που γίνεται. Οπότε, όταν μπήκε λοιπόν και είχε αυτό το, την επίθεση από τους συμπαίκτες του, προφανώς και δεν αισθανόταν καλά στην παραλία του, προφανώς και ήθελε να φύγει. Αυτό φαινόταν και στους αγώνες που είχε και γι' αυτό δεν έφερνε νίκες. Και δεν ήταν ευχάριστο γι' αυτό να μείνει εκεί. Τώρα, αν με ρωτήσετε... Είναι, ο μισός θέλει να μείνει και ο μισός να φύγει. Ξέρει ότι εγώ εδώ αγωνίζομαι πολύ, οπότε θέλει να φύγει γιατί ξέρει ότι εγώ είμαι μόνη μου. Αλλά στην πραγματικότητα πιστεύω ότι τώρα που έχει συνηθίσει και φέρνει νίκες, περνάει και καλά. Και όταν περνάς καλά... Πολύ αγωνιστικά. Χθες έσκησε, ναι, δηλαδή. Πολύ καλός. Αυτό. Οπότε όταν περνάς καλά και τα έχεις καλά και με την ομάδα σου, στην πραγματικότητα μπορεί να μην θέλεις να φύγεις. Τώρα είναι σαφές πια ότι δεν θα θέλει. Δεν είναι και κατακριτέο αυτό. Ξεαγχώθηκε, είχε άγχος, είχε τάκ, μάλλον όσο ήταν η Ασημίνα στην ίδια ομάδα. Ένιωθε λίγο ότι αγωνίζεται υπό το βλέμμα της και αγχωνόταν από τότε. Για να δούμε τώρα μετά την ένωση τι θα γίνει. Πραγματικά. Ναι, αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κάποιοι τον χαρακτηρίζουν ως επιρμένο και ως αλαζόνα. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι κατά κόρον λένε πόσο έξυπνος και ευφυής είναι, πόσο προσαρμοστικός κλπ. Ποια στοιχεία που τον ξέρεις πολύ καλά βλέπεις να έχουν φτάσει στα κόκκινα? Βλέπεις κάποιο είδος αλαζονίας ή καμιά φορά ερμηνεύεται από τους άλλους ως, δεν ξέρω, αίσθηση ανωτερότητας? Ο έντονος χαρακτήρας του Σπύρου, το ύφος του, που μιλάει το έτσι, βγάζοντας λόγο και το ύφος του, είναι κάτι που τα χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του, δηλαδή και στη δουλειά του. Οπότε γι' αυτόν έτσι λειτουργεί, δεν είναι ξένο αυτό. Έτσι μιλάει. Απλά όταν δεν το ξέρεις, νομίζεις ότι το κάνει επίτηδες ή ότι είναι αλαζόνας. Δεν είναι όμως. Έτσι είναι. Έτσι μιλάει. Είναι. Έτσι μιλάει σε εμάς, έτσι μιλάει στα παιδιά στη δουλειά. Και αυτό είναι και ένα από τα τούτου. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να είναι ίδιοι. Μπορεί να κακοφαίνεται σε κάποιους. Αλλά εμένα προσωπικά ήταν ένα από τα στοιχεία που τον ξεχώρισε. Είναι αυτό που λες. Στο λέω εγώ για τον τρόπο που πολλές φορές ερμηνεύεται πώς μιλάει ένας άνθρωπος. Εγώ έχω ακούσει πολλά. Ότι μιλάω, προσπαθώ, ότι διαβάζω το λεξικό του Μπαμπινιώτη πριν έρθω, ότι το έχω κάτω από το μαξιλαράκι. Διάφορα που ξέρω ότι δεν είναι ισχύουν αυτά. Είναι τη ρήμη του λόγου, αντιλαμβάνεσαι πώς και γιατί μιλάει ένας άνθρωπος έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο μας έκανε λίγο να προβληματιστούμε ήταν το ότι φαινόταν αρκετά πιο επιτηδευμένο σε συγκεκριμένες φάσεις που φαινόταν ότι οπλίζω, έχω στρατηγική εδώ. Κατάλαβες, γι' αυτό και μας προβλημάτισε. Μας αρέσει να ακούμε ωραία ελληνικά και ωραίο τρόπο εκφοράς του λόγου. Σε καμία περίπτωση δεν το δικάζουμε, ίσα-ίσα που το επικροτούμε. Αλλά λες, ρε παιδί μου τώρα. Το κάνει επί τούτου για να τους τρελάνει. Γιατί οι υπόλοιποι σου λένε μιλάει ωραία, ό,τι και να λέει, τα λέει καλά. Όσοι ξέρουν λιγάκι τη ζωή μας, ξέρουν ότι η ζωή μας, το πέρασμά της, έχει περάσει από πάρα πολλά και για να επιβιώσουμε έπρεπε να έχουμε στρατηγική στην καθημερινότητά μας.
Ο Σπύρος δεν μπήκε εκεί για να κάνει στρατηγική για το παιχνίδι. Απλά είναι έμφυτο, απλά του βγαίνει. Όπως και αν το πάρετε, δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Δυστυχώς ή ευτυχώς, βλέπουμε ότι του πηγαίνει. Δυστυχώς, εννοώ ναι. Από τον τρόπο που το λέμε. Να πω κάτι. Του πηγαίνει όμως καλά μέχρι αυτή ναι, τη στιγμή. Μια χαρά. Το σχόλιο της μητέρας του Κωνσταντίνου Εμμανουήλ, ότι τόσο εκείνος όσο και ο Τάκης ναι. Είναι ψεύτικοι άνθρωποι, πώς σου ακούστηκε? Την άκουσα το πρωί τη μαμά του Εμμανουήλ και πραγματικά στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκες. Γιατί θυμήθηκα εμένα όταν. Γιατί θυμήθηκα εμένα όταν βρίζαν τον Σπύρο. Ακριβώς. Απ' την άλλη, καμιά φορά λέω ότι καλύτερα είναι να μην του μιλάνε καθόλου. Αλλά και αυτό δεν είναι καλό να είναι σε μια παραλία και να μην του μιλάνε οι υπόλοιποι. Άμα είναι να μην τον βρίζουν, ναι, το λένε. Το είχαν κάνει και αυτό. Και ξέρω τώρα ότι και η μαμά σας είχε στεναχωρηθεί με ναι. τον Σπύρο. Ακριβώς, και η μαμά μου είχε στεναχωρηθεί με όλο αυτό, οπότε πραγματικά δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι και ο Εμμανουήλ, όταν βλέπεις ότι σου επιτίθονται τόσο πολύ, πρέπει και εσύ να κάνεις κάτι για να ισορροπήσεις, δηλαδή νομίζω ότι και εκείνος το πάει στα άκρα. Ναι. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον. Είναι και από τις δύο πλευρές λάθος. Ξέρουμε ισχύει. Ότι ήταν η πρώτη σου τηλεοπτική. Ευχόμαστε όχι όμως και η τελευταία. Σε εμάς σίγουρα θέλουμε να. Πήρες το βάπτισμα του πυρός τώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Θοδώρα, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Θεοδώρα μου. Σε ευχαριστούμε.